Γεια σας και καλώς ήρθατε πάλι στο κανάλι μου. Σήμερα δεν θα κάνω ένα βίντεο σχετικά με τη φροντίδα της ορχιδέας. Απλώς θέλω να σας δείξω ένα γκατζετάκι που βρήκα στα Max πριν λίγες μέρες που είχα πάει για να ψωνίσω σχολικά για τα παιδιά μου, το οποίο θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να το χρησιμοποιείτε όχι μόνο σε ορχιδέες αλλά και σε οποιοδήποτε φυτό. Λοιπόν, όπως βλέπετε εδώ και στη συσκευασία, ο κατασκευαστής προτείνει διάφορες χρήσεις, όμως εγώ θα σας πω πολύ πιο συγκεκριμένα πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις πολύ χαριτωμένες ταμπελίτσες. Λοιπόν, η συσκευασία περιλαμβάνει αυτό το μαρκαδόρο που είναι λευκός και η όλη λογική είναι αυτή του μαυροπίνακα, δηλαδή αυτό εδώ υποτίθεται ότι είναι ο πίνακας και αυτό εδώ είναι η κυμολία μας. Λοιπόν, τι μπορείτε τώρα να γράψετε σε αυτές τις ταμπελίτσες? Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικές να ξέρουμε για τα φυτά μας. Καταρχάς μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για να γράψετε το όνομα, ειδικά για τις ορχιδέες, έτσι αν έχετε διαφορετικά είδη καλό θα είναι, γιατί κάποια στιγμή ξεχνάμε τα ονόματα, να έχουμε τα ταμπελάκια για να γράφουμε τα ονόματά τους. Μια άλλη πληροφορία που μπορείτε να γράψετε είναι πότε το αγοράσατε, πότε το ποτίσατε, πότε βάλατε λίπασμα. Εγώ προσωπικά τα ξεχνάω όλα αυτά και τα σημείωνα στο κινητό μου, κάποια στιγμή όμως χάθηκα και μου αρέσει πολύ η ιδέα τώρα να τα γράφω εδώ και αυτό εδώ σβήνει, οπότε μετά μπορείτε με λίγο νεράκι, θα σας το δείξω σε λίγο, να αφαιρέσετε την πληροφορία και να προσθέσετε μια καινούρια. Μπορείτε να γράψετε πότε απάνθησε, πότε άνθησε, δηλαδή πάρα πολλές και χρήσιμες πληροφορίες που μπορείτε να έχετε για τα φυτά σας, οι οποίες θα σας βοηθήσουν στο να τα παρατηρείτε και να τα φροντίζετε καλύτερα. Εγώ δηλαδή αυτό το βρίσκω πάρα πολύ εξυπηρετικό, να έχω κάπου μαζεμένες πληροφορίες για τα φυτά. Οπότε θεωρώ ότι γενικά τα ταμπελάκια είναι χρήσιμα. Κάλλιστα μπορεί να μπουν και έξω στις μεγάλες γράστρες, αν θέλετε πάλι να γράψετε λίπανση, πότισμα και τα λοιπά, αν δεν θυμάστε πότε το κάνατε, και γενικά να σας βοηθούν να μαζεύετε κάποιες πληροφορίες. Λοιπόν, τώρα θα σας δείξω ακριβώς πώς γράφει εδώ πάνω, είναι πάρα πολύ εύκολο. Λοιπόν, εδώ έχουμε το ταμπελάκι μας και μπορείτε να γράψετε ας πούμε το όνομα. Φαλ. Λιοντόρο, ας πούμε. Και μπορείτε να γράψετε ότι την αγοράσατε 9/9/18. Για παράδειγμα. Από την πίσω πλευρά, γιατί γράφει και από πίσω, μπορείτε να γράφετε πότε βάζετε λίπασμα και πότε ποτίζετε. Π.χ. 10/9/2018, ποτίσμα 10/9/2018, λίπασμα. Και να το καρφώσετε αυτό πάνω στο φυτό σας. Νομίζω ότι είναι μια πολύ ωραία ιδέα. Εμένα μου αρέσει και το κάνω, το έκανα στο τηλέφωνο μου, τώρα θα το κάνω στα ταμπελάκια αυτά, όχι για όλα τα φυτά αλλά για ομάδες, γιατί τα ποτίζω και τα λιπαίνω κατά ομάδες, οπότε εντάξει δεν χρειάζομαι και ένα ταμπελάκι για το καθένα. Αν τώρα θέλετε να το καθαρίσετε, αφαιρείτε η πληροφορία πάρα πολύ εύκολα με λίγο νερό. Και το ταμπελάκι είναι πάλι καθαρό για να το χρησιμοποιήσουμε με όποια καινούργια πληροφορία έχουμε να γράψουμε και οτιδήποτε άλλο μπορείτε να σκεφτείτε εσείς. Λοιπόν, δεν έχω να σας πω κάτι άλλο. Φιλιά πολλά, να περνάτε καλά μέχρι το επόμενο βίντεο και τα γνωστά, κάντε like και subscribe στο κανάλι αν σας άρεσε αυτό το βίντεο. Γεια! Yeah.